μέσα από τη γάστρα ναι, ναι, ναι. και να πέφτει το κρυθαράκι Δυνατό και να το πέφτει και, και να έχει κρυσταλλώσει και λίγο το, 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 τυρί από πάνω, ξέρεις, που κάνει λίγη αυτή την πέτση, τον το βάζει το τριμμένο τυρί και το έχει ψήσει και έχει γκραντιναριστεί. Και το, το παίρνει έτσι λιωμένο και το τρως Αν σκάι αυτό ο κρόκο και κάνει την παπάρα. Την παπάρα του ψωμιού, έτσι. Μου λε, αλλά θα αρχίσω να φωνάζω. Ή <χει> ναι. επίση, μου αρέσει πάρα πολύ όταν έχει καταφέρει να βρει μια πάρα πολύ καλή ζουμερή μπουράτα και έχει από κάτω το ψωμί και κάνει την μπουράτα έτσι και αρχίζουν και τρέχουν τα υγρά πάνω στο ψωμί. <χει> Τώρα είμαστε με κατεβασμένα, Μεγάλη... ναι. με κατεβασμένα τα φρακιά, μπροστά από μια οθόνη κινητού να βλέπουμε μπέργκερ να διαλύονται στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Και ακουμπάμε μετά την πίτσα πάνω στην κοιλιά. Έτσι, Λερώνεσαι κιόλα. Είναι τα podcast της Λάιφου. Καλησπέρα. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα με την μαγείρισα της καρδιά μας ξανά, τη Μάρινα τη Τυχρονάγιας Μαρίνα και η και θα μιλήσουμε για το food porn και πιο συγκεκριμένα για το αιώνιο δίλημα σεξ ή φαΐ. Είμαι απόλυτη εγώ και κατηγορηματική. Κατευθείαν στο ψυχικό. Ναι, ναι, ναι. Το έχω σκεφτεί χρόνια αυτό το ερώτημα και έχω αποφάσει, έχω πάρει τι αποφάσει μου. Δηλαδή. Αν θα έπρεπε απαραίτητα, δηλαδή, άμα μου βάζει ένα άνθρωπο το χέρι στο λαιμό και μου λέει διάλεξε, θα έχει ή το ένα ή το άλλο. Θα... θα διάλεγα το καλό φαγητό, όχι να μου πει ή να τρως ή να κάνει έξαξ. Προφανώ δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρί φαγητό. Αλλά αν θα μου έλεγε διάλεξε το καλό φαγητό, το νόστιμο ή το καλό σεξ, θα διάλεγα το καλό φαγητό. Τι θα έβαζε απέναντι από ένα καλό σεξ. Μια μακαρονάδα, σίγουρα. Oh. Ένα πολύ ωραίο τραγανό ψωμί, ζεστό έτσι, με βούτυρο από πάνω και πολλά τριγιά. Ξέρεις, από αυτά που βρωμάνε κιόλα. <laughs> που συχαίνεσαι και λίγο που τα τρως. Μπακλαβά, σιροπιασμένο, ζεστό από το φούρνο. Πάνω από το τυρί που βρωμάει. Όχι, μετά. Oh. Σαν επιδόρυπο, βρε παιδί μου. Ο μπακλαβάς θα είναι το τσιγάρο με το σεξ. Εφάς. Ναι, ναι, ακριβώ, ακριβώ. <laughs> έχει τίποτα να σιροπιάζουν μπακλαβά. Όχι. Αλλά έχω δει να σιροπιάζουν γενικά. <laughs> <laughs> ναι, είναι φοβερό. Γιατί το ρίχνουν έτσι καυτό το σιρόπι και είναι ο μπακλαβά και. Πώ να σου το πω, ρε παιδί μου. Ταράσεται, σηκώνονται τα φύλλα, αρχίζει, τρέμει όλο το πράγμα και σου τρέμε τα σάλια όταν τα βλέπει. Αχ, να σου πω. Όταν θα μα περιγράφει φαγητά ναι. και πώ τα σιροπιάζουν, ναι, ναι. θα έχει και την ανάλογη φωνή. Εντάξει. Θέλω να συνοδεύω. Okay. Θα Οκ. Θα, Αλλά... το, θα, το, ανεβάσουμε με τα μεσονύχτια αυτό, επειδή είναι φούτου <laughs> Ναι, επειδή τώρα με το, νέο, με, το νέο μέτρο που μετά τι 12.30 επαγορεύεται η κυκλοφορία, mm. θα καθόνται όλοι σπίτια του, θα ακούνε podcast, θα του φτιάχνουμε τη διάθεση. Εμεί για τα παιδιά δουλεύουμε. <laughs> θα του φτιάχνουμε γενικά, ειδικά με αυτά που θα πούμε σήμερα. <laughs> θα ακούμε ακουστικό. Ακουστικό food porn. Okay. Απέναντι από τη μακαρονάδα με τα τυριά mm -hmm. και τον πακλαβά, τι θα έβαζε. <laughs> δηλαδή το σεξ το καλό πώ θα ήταν. Το καλό του σεξ νομίζω είναι αυτό που υπάρχει χημία. Που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει και για πολλά. Αυτό που βγαίνει εντελώ αυθόρμητα. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Τουλάχιστον να μένα δεν μου συνέβαινε πολύ συχνά. Σε βράχια, σε κάποιο νησί, μετά από μια βουτιά που έχει κάνει μπάνιο, που έχει αρχίσει και πέφτει ο ήλιο. Καλώ έξε. Καλό είναι αυτό. Αν και εγώ με του κρεβατιού πολύ μ αρέσουν, μ' αρέσουν έτσι τα καθαρά πράγματα πολύ. Έχω αυτά τότε... Είμαι λίγο ποχόνδρια mm. Έχει εκεί την ανεσύσουρο, παιδί μου, το privacy, Όχι ότι είναι κακά τα βράχια. Βέβαια, να μην είναι. Μην φάμε και τα μούτρα μα. Αλλά νομίζω, ναι, το καλό σεξ είναι όπω είναι και το καλό φαγητό. Τρως κάθε μέρα, αλλά δεν τρε πολύ συχνά πολύ καλό φαγητό. Νομίζω κάπω έτσι είναι και το σεξ. Κάνει. κάθε μέρα. Ο... Ε, εντάξει, <laughs> όχι. Πάντα, αλλά ξέρει, είναι συγκεκριμένε οι φορέ που είναι πολύ, πολύ καλό ρε παιδί μου που θα ναι. το θυμάσαι μετά. Να λε πω: Τι κάναμε εκείνο το βράδυ, Τι κάναμε, Τι, τι, κάνα, ρε, τι φάγαμε. Ρε, Αυτό ρε, παιδί. και τι φάγαμε. Ναι, αλλά το τι φάγαμε μπορεί να το επαναλάβει πάρα πολλέ φορέ με την ίδια έτσι, ένταση. ένταση ναι. Και επίση μπορεί να το επαναλάβει πολλέ φορέ μόνο. Επίση μου λέει: Τι αισθάνεσαι την ώρα που κατεβαίνει η μπουκιά. Κυρίω εγώ αισθάνομαι όταν μπαίνει στο στόμα χωρίς να, ε, ε, οι γευστικοί κάλικες δεν χρειάζεται να καταπιεί το φαγητό για να ενεργοποιηθούν. Εγώ νιώθω... να την απόλυτη ικανοποίηση ήταν κάτι πολύ νόστιμο. Ιδονή. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά μπορώ άντε να το συγκρίνω με τον οργασμό. Έχεις χωρίς περιβολές. οργασμό. Με φαγητό. Ναι. Όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αν αυτό με ρωτάς. Ε, αλλά έχω χαρία εξίσου το ίδιο. Καλά, λοιπόν, ταυτίζομαι. Ε, δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο ο οποίο έχει καταφέρει να έρθει σε οργασμό κανονικό με φαγητό να επικοινωνήσει μαζί μα για να μα πει πώ το έκανε, Έχω βρεθεί σε μία έτσι. Νιρβάνα, ακραία κατάσταση ειδονή. Ναι. Σέξαλη. Ε, ναι, δεν καταλαβαίνει να χαλβαδιάζω το χαλβά μέσα στο στόμα μου. Είχε και σοκολάτα μέσα. Έτρωγα ναι. ε, δηλαδή ξηρού καρπού και Εκεί πέρα ανακάλυψα τι δονή μπορεί να σου δώσει, Ρε παιδί μου, mm -hmm. έστω και μία μπουκιά από αυτό που. Και έχει και διάρκεια, ε. ναι Μέχρι να τελειώσει δηλαδή. Με yeah, έχει θερμίδες. Ισχύει. Τι, τι διάρκεια. Είσαι. Άμα είναι όλοι το 24ωρο να τρώμε κάτι και να ειδωνιζόμαστε. Νομίζω... Να δώσουμε ένα πόντο. Υπά στο, στο σεξ πολύ... αυτό. Ναι. Ότι με το σεξ χάνει θερμίδε. Είτε καλό είτε κακό, τι θερμίδε σου τι χάνει. Εντάξει, άμα είναι καλό, χάνει πιο πολλέ. Αλλά τουλάχιστον δεν παίρνει. Ενώ με το καλό φάει θα πάρει θερμίδε. Καλά, με το σεξ ότι χάνει θερμίδε είναι μεγάλο μύθο αυτό. Πρέπει να τον καταρρύψουμε. Γιατί. Σε κάπου χάνει θερμίδε με το σεξ. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω φορώντα το άπλυγμα τη και θα σου πω. <laughs> Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία τώρα με την κολλητή μου. Πολλά χρόνια πριν ήμασταν πιτσιρίκες, είχαμε πάει στη Μύκονο και λέμε θέλουμε να πάμε να φάμε έτσι ένα ωραίο Ιταλικό και πάμε σε ένα Ιταλικό, μας λένε εκεί. Ε, θυμάμαι τρώγαμε αμαρτιτσιάνα. Έρχεται στο τραπέζι και βλέπουμε ότι ο σεφ ήταν δίπλα και τον ακούμε να μιλάει Ιταλικά. Ξεκίναμε να τρώμε την ε, μακαρονάδα και έχουμε αρχίσει τώρα να, να λέμε όργια, να λέμε ότι πιο ωραίο από το, οργασμό, είναι τρομερή και αρχίζουμε τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς τι λέγανε τα στόματά μας και κάποια στιγμή σηκώνεται πάνω ο Ιταλός και έρχεται στο τραπέζι και λέει στα ελληνικά κορίτσια πώς σας φάνηκε το φαγητό, κοκκινίζουμε εμείς, mm. είχαμε πει σου λέω όργια τώρα. Μαϊ μου Ιταλός Ναι, 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 κοκκινήσαμε εκεί, θέλαμε να ανοίξει για να μας καταπιεί Γέλαγε βέβαια αυτός, εντάξει το κατάλαβε και του άρεσε κιόλα γιατί ε, λέγαμε πολύ καλά λόγια για το φαγητό του Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούσε να ακούσει καλύτερο κοπλιμέντο Άρησε. από το να λένε ότι είναι καλύτερο από οργασμό ναι, και είχε πολύ πλάκα. Θα μπορούσε κάποιο να σε ρίξει απλά με το να, μαγειρε... να, σου μαγειρέψει ένα τέλειο πιάτο. Νομίζω εύκολα. Πολύ εύκολα. Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο έρωτο του περνάει από το στομάχι. Σου φτιάχνει τη διάθεση μόνο το καλό φαγητό. Mm. Τον τρώ και πίνεις καλά. Είσαι πολύ θετικά προ... προδιαθετημένο γιατί για όποια συνέχεια έρθει. Food porn. Τι τάση είναι αυτή που υπάρχει αυτό το hashtag έχει κατακλείσει τι ζωέ μα. Καλά, όχι. Αλλά στο Instagram γίνεται χαμό. Στη γάτα σου να βγάλει, νησί να βγάλει, ένα hashtag food porn παίζει από δίπλα. Ναι, αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω. Και το και παντού. Το είναι... μια τάση. Γενικά έχει αρχίσει ο κόσμο εδώ και χρόνια να φωτογραφίσει οτιδήποτε τρώει. Δεν συμφωνώ απαραίτητα όταν μένει μόνο στην εικόνα. Δηλαδή, γράψε μα και λίγο πώ ήταν, ρε τι γεύση είχε, ήταν καλό, ήταν κακό. Δηλαδή, γιατί να μένουμε μόνο σε αυτό που φαίνεται. Αν και σε μερικέ φωτογραφίε η εικόνα τώρα μιλάει από μόνη τη. Όταν βλέπεις τώρα κάτι τυριά, κάτι ρακλέτ εκεί πέρα να, να λιώνουν Πο -πο πάνω σε πατάτες, στιγανιτές ή ναι, ναι. σε ψωμιά, εντάξει τώρα τι να περιγράψω άλλους, φαίνεται. Δεν το συζητάω. Που βουτάνε μέσα στο τυρί το λιωμένο, τη μακαρονάδα και αυτή ανακατεύεται. Μέσα στην παρμεζάνα, ναι, ναι. ναι. Είναι ένα να Τι κάνουν οι σατανάδες, μας γιαολίζουν. Κάτι τούρτες, νουτέλα <laughs> που τις πάγανε στη μέση και έβγαινε η σοκολάτα oh. να ρέει. Να θες να μπεις μέσα στην εικόνα ρε παιδί μου. Και αρχίζουν και όντως σου τρέχουν τα σάλια. Μα σου, λέω, σου τρέχουν. Ναι, βασανιστήριο. Τι είναι αυτό το πράγμα ότι είναι μια οπτική απόλαυση. Mm -hmm. Εντάξει και προφανώς το φαΐ είναι μια απόλαυση. Βέβαια το φαΐ είναι για να το τρως, να επιβιώνεις, mm -hmm. να μπορείς να έχεις ενέργεια για να σε αυτή τη ζωή. Ναι, δεν είναι για να το πεθάνει. Ισχύει. Αλλά το καλό φάει όμω, mm. δηλαδή μπορεί να μείνει όρθιο και με μία φέτα ψωμί. Δεν είναι το ίδιο με το να απολαύσει ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Οπότε δεν νομίζω ότι πάνε και τρώνε τέτοιου είδου πράγματα για να... γιατί πεινάνε ή για να σταθούν όρθιοι. Θέλουν να καλύψουν άλλο είδου ανάγκε. Τι ποια ανάγκη καλύπτει το food porn που είναι και στο porn hub. Δεν μου άρεσαν αυτά που είδε η αλήθεια είναι. Προτιμώ να βλέπω φαγητά σκέτα ή, ή πορνό σκέτο. Το πορνό με φαγητό δεν μου πολύ έκανε εμένα προσωπικά. Αλλά κάνουν εκεί διάφορα με τούρτε, αντιγέ, φρούτα, σοκολάτε, άστα να φάνε. Ναι, ναι. Χαμό. Με την πίτσα που την τραβάει. Άστα, αστα. Και φεύγει το πεπερώνι και το τελειέ. Σαν αράχτη, σαν, ναι. σαν αράχτη. Και εκεί είναι να το πιάσει με το δάχτυλο, να αρχίσει να το βάζει σιγά σιγά στο στόμα. Γλύφεσαι μετά χαμό. Ε, φαντάσου τώρα να κάνει αυτό το πράγμα και να είναι κανένα τύπο απέναντί σου και να σε βλέπει. Δεν θα φτιαχτεί με αυτό το πράγμα. Εγώ θα φτιαχνόμουν. Υπάρχει και το food porn που βάζουν πάνω στα... mm. στο στήθο του ε, πίτσες. Αυτό δεν το έχω δει. Δει. σε, σε βλέπω προχωρημένη. Ναι, καλέ. Δεν είναι, καταρχάς είναι αυτό το αμερικάνικο πορνό που λεμε mm -hmm. που είναι όλες οι διάσημες και βάζουν φαγητά πάνω στο σώμα τους. Α, δεν το έχω δει αυτό. Ναι. Την Τι ξέρεις μια καλλιτέχνηδα που σεξουαλικοποιεί φρούτα και ανεβάζει βιντεάκια, κάνει διάφορα στα φρούτα. Για πες, ποια είναι αυτή. Είναι η Στέφανη Σάρλη, αν λέω σωστά το όνομά τη. Παίρνει φρούτα και τους κάνει διάφορα. Και το αστείο είναι ότι το μόνο που φαίνεται στα βίντεο είναι τα δάχτυλά της και τα φρούτα και τη το έχουν ρίξει τρει φορέ. Δηλαδή, ανεβάζουν όργια τόσοι και τόσοι, και αυτοίνει τη ρίχνουν το account επειδή κάνει διάφορα στα φρούτα. Mm. Δηλαδή, είναι φοβερό. Που ουσιαστικά θέλει και λίγο να, να, να δείξει πώ το μυαλό μπορεί να κάνει διάφορα παιχνίδια, ρε παιδί μου, με αυτά που βλέπει. Εκείνη τη στιγμή δεν βλέπει πορνό, βλέπει ένα αχλάδι. Αλλά mm. κάνει πανκ στο αχλάδι και εσύ ψηλοφτιάχνεσαι. Και νομίζω ότι ο λόγο που σε ερεθίζει το φαγητό όταν το βλέπει και αντίστοιχα το πορνό είναι γιατί εκείνη τη στιγμή κάνει φαντασίωση αυτό που βλέπει να συμβαίνει σε σένα, ίσω. Ναι, αλλά το στομάχι σου είναι άδειο στο τέλο. Τι νομίζω ότι γίνεται και όταν βλέπεις πόρνο. Δηλαδή δεν είναι ότι σου σκάει <laughs> κανένα <κάθε> δίχω <στιγμός, laughs> <laughs> με τεράστια προσόντα στο σπίτι και. Μωρέλε. <laughs> <laughs> <ξεσυκώνεις laughs> τη γειτονιά. <laughs> Οπότε είναι κάτι αντίστοιχο. Τραβά τα φαγητά σου, φωτογραφία. Έχει ανεβάσει βιντεάκια food porn, α πούμε. Κυρίω ε, ανεβάζω τα φαγητά που πηγαίνω και τρώω. Ε, δεν ανεβάζω τόσο πολύ τα δικά μου, η αλήθεια είναι. Με σκοπό να γνωστοποιήσω σε αυτού που με ακολουθούν τι καλό έχω φάει, σε πιο ωραίο μαγαζί πήγα και να πάνε να το φάνε και αυτοί. Ε, Εννοείται χωρί να πληρώνουμε. Ανεβάζω μόνο, μόνο, αυτά που μου αρέσουν. Φαντάζεσαι να κάναμε και το ίδιο με το σεξ. Δηλαδή να, να <laughs> ανεβάζω. <laughs> <laughs> Βάζαμε <laughs> αντίστοιχα πράγματα. Ξέρεις, μπορεί να σώζαμε πολύ κόσμο. Λογοκρισία παντού. Παντού. Αλλά θα σούσαμε πολύ κόσμο και κοσμάκι. Κορίτσια, αυτό είναι ο γκόμενό μου. Κάνει φοβερό σεξ. Ελάτε κι εσεί, δηλαδή. Πόσο σα έχει επηρεάσει. Καλά, τόσο σα έχει επηρεάσει, το έχουμε καταλάβει όλοι. Του μάγειρε, του σεφ, τι μαγείρισε, η τάση αυτή του να είναι Instagrammable το φα να το φωτογραφίζει και να δημιουργεί έτσι μια οπτική απόλαυση κυρίω. Άρα το στείνει με κάποιο τρόπο πάντα το πιάτο, όμω για τη φωτογράφηση. Πόσο σα έχει επηρεάσει να διαμορφώνετε τα πιάτα σας με βάση το πώ θα φωτογραφηθεί. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία γιατί εμένα πάντα πρώτα απ' όλα με, με ενδιαφέρει το πώ τη γεύση έχει το φαγητό. Γι' αυτό είναι τη τόσο... καρδιά μα. Γι' αυτό Ναι, αγαπά. όχι τόσο η εικόνα του. Ωστόσο, επειδή παράλληλα είμαι και φούντι και κυκλοφορώ πάρα πολύ στα μαγαζιά, ε, υπάρχει ένα τεράστιο μεγάλο ποσοστό εστιατορίων. Πα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, εντελώ φωτογραφικό γιατί ωραίοι χώροι είναι πολλοί, αλλά είναι μερικοί που είναι πολύ Instagramικοί. Κιασάρικοι που λέμε, ρε παιδί μου, έχουν έτσι να κάνουνε μεγάλο σουξέ. Mm. Τα πιάτα του είναι αντίστοιχα και ξέρει, πα, έχει ε, δημιουργήσει και κάποιε προσδοκίε, ανυπομονεί πολλέ φορέ και για να τα γευτεί. Και φτάνει εκεί, έρχεται το πιάτο μπροστά σου, τραβά τη φωτογραφία, την ανεβάζει, λε πω, πω αυτό θα είναι τέλειο. Και το τρώ και είναι αυτό που λέμε μάπα το καρπούζι. Συμβαίνει και στο σεξ αυτό. Φτιάξε μα εσύ τώρα ένα πιάτο που θα το ανέβαζε με hashtag food porn. Το αυγό είναι ωραίο. Είναι βρωμιάρικο το αυγό. Θα έλεγα τώρα καναμπινελίκι. Είναι, είναι τρελα... ωραίο. Ε, ε, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Όταν σκάει αυτό ο κρόκο και κάνει την παπάρα. Τρελα, τρελα, Την παπάρα του ψωμιού, έτσι. Τι μου λε, αλλά, θα αρχίσω να φωνάζω. Ναι. Ή επίση, μου αρέσει πάρα πολύ όταν έχει καταφέρει να βρει μια πάρα πολύ καλή ζουμερή μπουράτα και έχει από κάτω το ψωμί και κάνει την μπουράτα έτσι και αρχίζουν και τρέχουν τα υγρά πάνω στο ψωμί. Απορώ γιατί ψάχνουμε το άλλο μισό αυτή τη ζωή. Δεν έχει ναι, κανένα νόημα. Καλό φαΐ θα πρέπει να ψάχνουμε. Καλό φαΐ, ναι. Μαζί σου. Πω πω. Ξέρεις τι μοναξίες έχω περάσει εγώ με καλό φαΐ. <laughs> Κι εγώ. Η απόλυτη κανοποίηση. Σου, <laughs> σου, σου προσφέρεις δυστασιά ρε παιδί μου το, ναι, το φαγητό. Ναι. Οικειότητα. Ναι. Πολύ. Θα βάζα λοιπόν το αυγό ένα πολύ ωραίο προζημένο ξινό ψωμάκι το οποίο θα το έχω ψήσει, να κάνει έτσι αυτό τον ωραίο το θόρυβο. Θα έσπαγα και λίγο αβοκάντο δίπλα με ελαιόλαδο και λεμόνι, αλατάκι. Και άμα ήθελα να το ξέρει, να το κάνω και λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, να το ρίξω λίγο έξω, μπορεί να βάζα και λίγο μπέικον, κάνα λουκάνικο, ωραίο. Θα βάζα από κάτω το ψωμί, θα άλυφα το ψωμί με το αβοκάντο, θα έβαζα από πάνω το αυγό και πάνω από το αυγό θα βάζα το μπέικον το λουκάνικο. Και θα το κόβε, ξέρει, όλο και θα γινόταν όλα ένα. Σε βρίσκω λίγο light. Light, ε. Ναι, δεν ξέρω γιατί βάζουν συνήθω κάτι burger, Κάτι κρέατα τώρα, κάτι πανσέτε, κάτι που χολυστερίνη σου ανεβαίνει στο Θεό. Και μόνο που τα βλέπει. Ναι, εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτά και όταν τα βλέπω δεν μου έρχεται να τα φάω, γιατί μου φαίνονται too much. Να έχει δύο-τρία υλικά, ρε παιδί μου, μη γίνει και χταρμά. Δηλαδή πραγματικά απορώ σε ποιανού το στόμα χωράει αυτό το πράγμα. Που βλέπει κάτι 15-20 εκατοστά ύψο, α πούμε. Πέντε μπιφτάκια μέσα. Υπά... Βάλε τα μπέικον, βάλε τα τυριά. Πώ γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει λάστιχο το στόμα του. Μα τι κάνουν πια και έχει γίνει λάστιχο. Λαστίχαρ, λαστίχαρ το χείλο. Πιο πολύ απ' όλα, δηλαδή, εμένα οι γευστικοί μου κάλικε ενεργοποιούνται με τι μακαρονάδε. Με τι μακαρονάδε και τα τυριά. Εκεί τρελαίνομαι. Δηλαδή, μπορεί να κάθομαι να βλέπω γιαγιάδε να μαγειρεύουν στην Ιταλία ζυμαρικά, Πόπω η Ελώρια. Ναι, και μετά Φεύγει δεν. Το Εννοείται ότι μετασηκώνομαι και κάνω μακαρονάδι, δηλαδή δεν αντέχω. Και η μυρωδιά μπορεί να με επηρεάσει πάρα πολύ, αλλά συνήθω επηρεάζομαι πάρα πολύ από αυτά που βλέπω. Μπορεί να δω κάτι, και αν π.χ. είναι 12 η ώρα το βράδυ, και δεν μπορώ να το φάω, α πούμε, να το βρω ή να το μαγειρέψω, μέχρι να το φάω. Ε, δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι. Ναι. Ε, εξακολουθούμε να μιλάμε για φαγητό τόση ώρα, έτσι. Είναι τεράστια η ειδονή. Για μένα η απάντηση στην ανειδονία, τη χαμηλή επιθυμία για σεξ, mm -hmm. είναι η σοκολάτα. Ναι. Mm -hmm. Ρε. Ναι. Τάξ, δεν έχει ανάγκη κανέναν Κανένα. σε αυτή τη ζωή. Άμα έχει και αμύγδαλα μέσα η σοκολάτα, άντε γεια. Έρχεται σιγά-σιγά, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που μπαίνει η μπουκιά στο στόμα και καταπίνει και κατεβαίνει. Έρχεται σιγά σιγά και η κορύφωση. Ναι. Έρχεται αυτό μου γκριτό, Πώ κάνει μενεγάκι σε εκπομπέ τη. Ναι, ρε παιδί μου, όταν το μαγειρεύει και μόνο που το μυρίζει δεν ξέρει αν πηγαίνει καλά ή όχι. Ναι, ρε φίλε Ναδά, δηλαδή, αλλά τι νόημα έχει να βλέπουμε αυτού του ανθρώπου να ειδονίζονται και εμεί να μένουμε με... με την πίτσα στο χέρι. <laughs> Είναι δυνατόν δηλαδή να καταλάβουμε τι γεύση έχει αυτό που τρώει. Κι όμω, ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό που βλέπει κάνει recall. Αυτά ναι. που έχει φάει. Ναι. Όλοι έχουμε φάει μπέργκερ. Όλοι έχουμε φάει μακαρονάδα ή τυρί. Όλοι έχουμε φάει πίτσα. Ξέρουμε τι γεύση έχει. Οπότε όταν βλέπουμε μια πάρα πολύ ωραία ζουμερή πίτσα. Ζυκών. Ναι, και, χρ... και συμμετέχουμε χωρί να χρειάζεται να καταναλώσουμε κάτι. Αυτό ναι, είναι το πορνό. Ναι, αλλά μετά σου, σου, σου κάθεται, σου καρφώνεται. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ. Άμα το δω την επόμενη μέρα, θέλω να το φάω. Αν όχι εκείνη τη στιγμή. Λε να παθούν το ίδιο και με το κανονικό το πορνό. Μα η κατάληξη του πορνού αυτό. Είναι η κορύφωση και η εκτόμος. Ναι, αλλά γίνεται η κορύφωση και σε μόνο σου. Δεν έχει αυτό που βλέπει. Α, ah, δεν έχει την Τζένα James. Ακριβώ. Ενώ την πίτσα μπορεί να την παραγγείλει. Οπότε σκέψου πόσο. Δηλαδή, τώρα βάζουμε ένα πόντο στο, στο φα. Έχει αγαπημένο βίντεο food porn. Ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο, νομίζω το είπα και πριν, είναι το ψημένο ρακλέτ που λιώνει πάνω σε ψωμί πατάτε. Και όταν είχα πάει στην Ελβετία, όταν πήγα σε μαγάζι που φτιάχνανε ρακλέτ και Γίνονταν αυτό το πράγμα στο τραπέζι, α πούμε. Ήμουνα εξαισιασμένη. Δεν ξέρω πόσο έφαγα εκείνη την ημέρα. Ε, Πάντω έτρωγα ρακλέτ, ρακλέτ με πατάτε μέχρι να σκάσω. Και μου αρέσει πολύ να βλέπω και αυτέ τι μακαρονάδες μέσα στι παρμεζάνε. Εσένα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κέικ που το κόβει και βγαίνει σοκολάτα. η σοκολάτα από μέσα και χύνεται. Και είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μπουένο, πάνω, μαλτίζερ, να κόβονται και αυτά και να βάζουν παγωτό και Φυστικό να λιώνει βού, το παγωτό φιστικό βούτυρα, στα... παγωτό ναι ναι ναι, τρομερό Κάτσι, χαμός. έχεις κάνει ποτέ σεξ και να έχεις πάει κατά τη διάρκεια το έχω κάνει μια φορά πάρα πολύ μικρή πόσο, Δεν... πέντε, ε, όχι, <Τι> το είχα κάνει στι αρχέ τη σεξουαλική μου ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Βέβαια, έγινε με ένα υλικό το οποίο δεν, δεν μου αρέσει πολύ η μυρωδιά. Τι, η σοκολάτα, δεν μου αρέσει να μυρίζω σοκολάτα. Το ξέρω ότι σου ακούγεται τρελό, Μας παρα... παρανοϊκό. Σε δεν μου αρέσει να τη μυρίζω. Βγαίνει έξω από το δωμάτιο. Ναι, εντάξει, το, το ξέρω ότι θα αντιδράσει πολύ επιθετικά, αλλά ναι, δεν μου άρεσε ότι μυρίζω. Ξέρεις τι, μ' αρέσει ας πούμε να μυρίσω ένα σοκολατένιο κέικ που ψήνεται ή που μόλις βγήκε από το φούρνο, αλλά αν π.χ. κόψω με τα χέρια μου σοκολάτα και μετά μυρίσω τα δάχτυλά μου, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η μυρωδιά. Αφού καμιά φορά οι φίλες μου βάζουν κάτι body lotion, σοκολάτα ή cookies και δεν μπορώ να σταθώ. Δεν μπορείς να φανταστείς, είναι ό,τι χειρότερο. Ε, δεν, ε, δεν μου άρεσε. Δεν το ξανάκανα. Ναι. Δεν το ξανάκανα. Και εγώ δεν ασπαταλούσα ποτέ το φαΐ με το όχι, όχι, πάνω. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα. Προτιμώ να κάνω ή το ένα ή το άλλο. Ή μπορεί να κάνει πολύ ωραία το ένα και μετά να κάνει το άλλο. Και συνήθω να γίνεται πρώτα το σεξ και μετά το φαΐ. Ε, Γιατί ε, άμα φα φας, μετά δεν μπορεί ε, να το ε, φα... να ε, να ε, φα... ναι, ναι. Για κανένα λόγο. Λε, αγάπη μου, εγώ έχω καλυφθεί. Ακριβώ. Κάτσε στην άκρη. Αν έχει κάνει πολύ καλό σεξ, μετά τρώ με άλλη όρεξη. Μετά νομίζω φτάνει στη θέωση. Άμα γίνει και καλό σεξ και καλό φαϊν. Νομίζω έφτασε στη θέαση. Αγάπη μου, αυτέ δεν είναι οι απολαύσει τελικά. Ναι. Κοίτα, και ένα καλό ύπνο. <laughs> Τέλο. Και κάτι άλλο που σε εμά οι γυναίκε ναι. απαγορεύεται να λέμε. Αν είναι ναι, λουλούδια <laughs> στον κήπο. Ε, και είσαι ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Ναι. Απλά πράγματα, ρε. Mm. Απλά. Το ξέρει ότι υπάρχει μια ορμόνη που λέγεται γκρελίνη. Όχι, δεν το ξέρω. Η γκρελίνη σχετίζεται με την ειδονική κατανάλωση φαγητού. Για διαφώτισε με λίγο ναι. παραπάνω. Ναι, πρέπει εμεί να έχουμε υψηλά επίπεδα γκρελίνη. πάω να κάνω εξετάσει, ναι. θα είναι στα κολλήνα. Η γκρελίνη εκκρίνεται όταν ε, ερχόμαστε σε επαφή με φαγητό, τρώμε φαγητό. Είναι μια απόλαυση μα δημιουργεί δημιουργείται οφείλει σε αυτή την ορμόνη. Α, εντάξει, εγώ θα, θα σπάω στο κοντέρν νομίζω. Ναι. Άμα. Πήγαινε να ελέγξει ορμόνε σου. Okay. Πιστεύει ότι είναι τα social media το μέλλον του φαγητού, Νομίζω είναι και το παρόν του φαγητού. Ναι. Ε, συμβαίνει δηλαδή πάρα πολύ. Εγώ βλέπω άπειρα μαγαζιά τα οποία ξεπετάγονται. Το αστείο είναι ότι είναι ξεπατικοτούρα το ένα από το άλλο. Και είναι αυτό που λέμε Instagramικά μαγαζιά. Που κάνουν Instagramικό φαγητό, έχουν Instagramικό design. Και γίνονται γνωστά μόνο από τα social media. Δεν έχουν να προσφέρουν κάτι άλλο εκτό από το να πα να βγάλει μια φωτογραφία με κάτι που φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν είναι τόσο νόστιμο. Πάρα πολύ ωραίο φόντο από πίσω και αυτό ήταν. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις... οι ίδιοι μου έρχονται δέκα στο κεφάλι του, να σου το πω. Είναι πολλά, πάρα πολλά. Θα φτάσουμε, δεν θέλω να είμαι καταστροφική, mm -hmm. σε πολύ υψηλά επίπεδα φτώχεια και ένδυα. Mm -hmm. Πιστεύω. Καθόλου <laughs> καταστροφική. Καθόλου. Μια ρεαλίστα καθημερινή. <laughs> Πιστεύει ότι πια ο κόσμο θα καταναλώνει το φαγητό. Καλά, τώρα αυτό που λέω είναι ένα σενάριο. Επιστημονική φαντασίας. Όλα τα περιμενουμε με mm -hmm. τον COVID. Μέσα από την εικόνα, οπτικά. Δηλαδή, θα έχει φάει μια φέτα ψωμί mm -hmm. και να αισθάνεται κορεσμό και ότι έχει. Ότι... Να καταναλώνει την εικόνα. Καταρχά, δεν θα μπορεί να αγοράσει αυτό που βλέπει. Απλά να του παρέχεται η απόλαυση μέσα από το, την εικόνα. Όσο και κακά να πάει η οικονομία, όσο και όσα λίγα χρήματα και αν έχει ο κόσμο, θα βρει τρόπο να φτιάχνει νόστιμο φαγητό με λίγα πράγματα. Δηλαδή, η Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε μια πάρα πολύ πλούσια χώρα και παρόλα αυτά, γαστρονομικά είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να μην έχουμε πάρα πολλά γαστρονομικά εστιατόρια, αλλά έχουμε μια πολύ ε, μεγάλη κουζίνα με πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία είναι κυρίω με φτωχικά υλικά. Γιατί να μην μπορεί να νιώσει τον ή με ένα πάρα πολύ νόστιμο τραχανά. Κάνε μου, σε παρακαλώ πολύ, με πολύ φτηνά υλικά ένα βίντεο για food porn. Τραχανά, τώρα μια και το είπα, μου τρέξαν τα σάλια, δηλαδή για μόνο που το σκέφτηκα. Να βάλει τραχανά, να τον βράσει μέσα σε γάλα, να τρίψει και λίγο φέτα μετά από πάνω και μαύρο πιπέρι, δεν σου βάζω κανένα άλλο υλικό. Λοιπόν. Μόνο αυτό. Δεν είναι αυτό food porn. Σκέψου τώρα να τραβάω βίντεο και να ανακατεύω τον τραχανά και να ακούγεται αυτό κλου 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 κλου. Είναι ο απόλυτο ήχο νομίζω για μένα, μαζί με τον να κόβει ψωμί. Έτσι, θα πλώνουμε και θα ανακατεύουμε τραχανάδε. Ναι, μια χαρά. Αυτό... Θα επιβιώσουμε, μην, ανησυχ... μην μου ανησυχεί. Θα βλέπουμε πορνό food porn και φτωχοί. είμαι εγώ εδώ για σένα, θα σου κάνω τραχανά μέχρι να ξανά λεφτά. Ποιο είναι το ελληνικό πιάτο ιδανικό για food porn αυτό που λε γαστρονομικά η Ελλάδα είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε αρκετά Σούβλε. ναι σούβλακοι, όχι οι σούβλε. να βλέπει κοκορέτσια κοντοσούβλια αντικριστά και να τρέχουν τα λύπη και να ακούς αυτό το δεν υπάρχει αυτό. Ειδικά όταν πάω καμιά φορά στο χωριό μου, εκεί έχουν τι γουρνοπούλε. Και βλέπει εκεί δέκα γουρνόπουλα στη σειρά να γυρίζουν και να ακού κρατς κρατς την πέτσα από την κόβουν. Που εγώ θα σου ε, έλεγα. Εντάξει τώρα. Θα σου έλεγα ή γιουβετσάκι να παίρνει την κουταλιά μέσα από τη γάστρα ναι, ναι, ναι. και να πέφτει το κρυθαράκι και να το υβετς. πέφτει και η και σαλτσούλα. Και να έχει κρυσταλλώσει και λίγο το, 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 τυρί από πάνω, ξέρεις, που κάνει λίγη αυτή την πέτση όταν βάζει το τριμμένο τυρί και το έχει ψήσει και έχει γκραντιναριστεί ναι. και το παίρνει έτσι λιωμένο και το τρως. Ή άλλο ελληνικό πιάτο πολύ καλό, Κανελώνια, mm. καλά πιάτο δεν ξέρω αν είναι, mm. αλλά είναι το μέσο τη μάνα μου. Ναι. Έχουμε ανακαλύψει τη σεξουαλικότητά μα από τα πέντε <laughs> μα. Ε, που έφταχνε κάτι κανελώνια, με κύμα, τυρίτριμενα, κόκκινη σάλτσα, γιαούρτι, Πα. κρεμά γάλακτο. Χαμό. Ε, με πέντε παιδιά μέσα στο σπίτι... Πέντε καταλα... παιδιά, αυτή ναι. η έρμη μάνα τη μαγείρευε. Δεν καταλαβαίνει, οργιάζαμε όλα ειδονικά προς, από, από τα πιάτα. Τρομερό, τρομερό. Τα καναλόγια για μένα είναι food porn. Ναι. Ναι, ναι. Να τα κόβεις και να βγαίνει το τυρί πρόσφατα είχα πάει σε ένα γνωστό αθηναϊκό μαγαζί, πάρα πολύ γνωστό, από τα καλύτερα που έχουμε, και είχε, κάνει, είχε παρουσιάσει πούμε, το παστίτσιο με έτσι μια πιο μοντέρνα οπτική και είχε βουτυρωμένα σαν κανελόνια με ένα σιφόν από μπεσαμέλ και ταρτάρμος χαριού. Ε, πραγματικά το τρώγαμε και λέγαμε αυτά. ήταν σαν να κάναμε σεξ, πραγματικά. Ε, νομίζω ότι ήταν το ίδιο εκείνη τη στιγμή. Να σου πω, στην να μπούμε να κάνουμε μια παραγγελία τώρα. Ναι, ναι, ναι. Να παρακλέφω. πάρουμε τίποτα να φάμε. Παραγγελέφαμε, παραγγελέφαμε. Έχω αρχίσει και δεν είμαι καλά. <laughs> Επίσης, ξέρεις με τι δονίζομαι εγώ πολύ όταν βλέπω. Τα θαλασσινά τα ομά που ρίχνει από πάνω το λεμονάκι και κουνιούνται. Νομίζω ότι όταν, όταν βλέπω τέτοιου πράγματα, με πιάνει έτσι μια. την επόμενη μέρα θα πάω να φάω θαλασσινά. Α, άμα τύχω τέτοια βίντεο, να ανοίγουν τίποτα χινού, να τρώνε τίποτα στρίδια οι αριστερέ. Α, είσαι γενικά, εσύ έχει μια στρέβλα. Δεν σ' αρέσουν αυτά. Να ανοίγει τα χινά τώρα και να ειδονίζεσαι, όχι. Το λέω, hey, ξέρω πάρα πολύ Εγώ κόσμο. Εγώ στο κρεβάτι που... είμαι παρατοσιακιά <laughs> Θέλω το κανελόνι μου, το παρατοσιακό και το χιουβετσάκι μου. Εσεί που είστε λίγο πιο. Γκουρμέ. <gourmet> 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 Όχι εντάξει, καλό και το κανελόνι, πολύ καλό, δεν λέω, αλλά μια στο τόσο. Τον θε και να αναχοινώ. Αν μπορούσα να αποφασίσω πώ θα πεθάνω. Θέλω να είναι από υπερβολική δόση αχινού. Από υπερβολική κατανάλωση αχινού. Αχινού. Ναι, ναι. Τι ναι. πρηματικότητα είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι ύψιστη γεύση. Την, ε, την, ικανοποίηση που παίρνω από τον αχινό δεν, δεν, δεν μπορώ να το συγκρίνω με τίποτα άλλο. Πάντω, αν θέλει να αυτοκτονίζει για κάποιο λόγο, mm. θα σε στείλω σε μια παραλία που πάτησα 10 εγώ <χει> πριν τρία χρόνια. Γεμάτο χινού είναι. Θα του φάω άλλο. Θα κάνει τη δουλειά. Θα όλους, θα του φάω όλου να, τους του εκδικηθώ που, που πληγώσαν το παντουσάκι σου. Οπότε έχουμε νομίζω νικητή σεξ ή φαΐ. Για μένα φαΐ. Φαΐ. Από την αρχή. Και γενικά στην ιδιαρχία παίζει σεξ, φαϊ-ύπνο. Παίζει για μένα φαϊ-ύπνο, σεξ. Θα συμφωνήσω μαζί σου και, λοιπόν, και για... πολύ όχι, για είμαστε πολύ ανδρογασμικέ. Όχι, όχι. Για να προλάβω αυτού που θα πούν αυτό ακριβώ. Mm. Νομίζω ότι όποιο ε, θα διάλεγε το σεξ. Δεν είναι κυλιόδουλος. <laughs> Δε, Όχι, νομίζω ότι δε, δεν δε, ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Εγώ θα έλεγα αυτόν ανέραστο αέραστο. Yeah. Ποιο άνθρωπο δεν δε, 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 ευχαριστιέται το πολύ καλό φα... Ποιο άνθρωπο φυσιολογικό δεν διαλέγει το από το σεξ. Εμένα όλοι μου φίλοι μου πάντω θα διάλεγαν το φαΐ. Ναι, και εμένα. κι εγώ δηλαδή που διαλέγω το φάει, μια χαρά σεξ κάνω. Εσύ ποιο τύπος ανθρώπου πιστεύει ότι θα διάλεγε το σεξ αντί για το φαγητό. Ένα άνθρωπο που θα πρέπει να επισκεφτεί ψυχοθεραπευτή χτε. Ωραία, συμφωνώ. <laughs> συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιο που θα διάλεγε το σεξ έναντι του φαγητού είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ευχαριστιέται τη ζωή. Ξέρεις, στο έπακρο, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω. Ναι, αλλά τώρα το αντιπαραβάλλουμε δύο πολύ αύξη, όχι δύο αναγκαιότητε. Όχι, όχι. Στα πλαίσια του καλού σεξ και του καλού φαγητού. Όχι τα basic πράγματα. Να έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε πολύ καλό σεξ και πολύ καλό φαγητό. Ξέρει, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ερχόμαστε στη ζωή είναι να φάμε. Δημιουργεί και ερεθίσματα σε αυτά τα πρώτα συναισθήματα που νιώσαμε όταν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή και μα βάλανε ένα βυζί στο στόμα, ή άμα δεν μα βάλανε βυζί, μα βάλανε ένα μπιμπερό. Και φάγαμε. Δηλαδή ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε. Όταν έχει τέτοιε αναμνήσει από παιδί, ποιο σεξ μετά. Που μέχρι κάποια ηλικία ήταν η μόνη ευχαρίστηση αυτή. Το φάει λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Βεβαίω. Και το σεξ. Έτσι. Ναι, απλά το φάει περισσότερο. Εντάξει. Mm. Ναι, αλλά σκέψω ότι και χωρί το σεξ δεν υπάρχει. Ξέρεις, έρχεται και αναπαραγωγή μέσα από αυτό. Μην κοιτάς εμείς που το κάνουμε μόνο για ευχαρίστηση. Ναι. Αναπαραγόμαστε μέσα από το σεξ, οπότε είναι και αυτό αναγκαίο, αλλιώς θα εξαφανιστεί το ανθρωπινό είδος, θα εμφανιστούμε. Κοίταξε να δεις, το ίδιο συμβαίνει και με το, και με το φαΐ. Δηλαδή, όσο τρως, είναι σαν να αναπαράγει. Mm -hmm. Πετάσαι άλλον έναν. Και ένα κιλό πάνω. Και ένα κιλό πάνω. Και ένα κιλό πάνω. Είναι σαν να κουβαλά παιδί μέσα σου. Ισχύει. Έτσι. Εγώ κουβαλάω ένα μικρό παιδάκι μέσα <laughs> Μια χαρά είσαι, εσύ δεν σε καθόλου γλυκιά μου. Είναι τα ρούχα, είναι τα ρούχα. <laughs> Κλέβω. Οπότε το, το φαγητό είναι αναγκαίο. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά έχει μέσα και την απόλαυση, mm -hmm. την οποία έχουμε δώσει παραπάνω βάση εκεί πέρα. Δεν τρώμε πια για να μπορούμε να επιβιώνουμε. Τρώμε για να το ευχαριστούμε. Mm. Έχουμε και τι τόσε επιλογέ. Θεωρεί υπερβολή όλη αυτή την ανασχόληση με την εικόνα του φαγητού, με την εικόνα. Με το θεωρώ μεγάλη υπερβολή, αλλά επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνα, ζούμε σε μια εποχή που το Instagram έχει κατακλείσει τα πάντα, τι νομίζω θα μπορούσε να, να έχει βγει το φαγητό απ' έξω. Ειδικά το φαγητό που απασχολεί όλους τους ανθρώπους, όλους. ανεξαρτήτως ε, βιωτικό πιπέδιο, ανεξαρτήτως ε, χρώματος, φιλής, ε, φίλου, οτιδήποτε. Του απασχολεί όλου. Άρα δεν θα μπορούσε να μείνει ε, ε, έξω από όλο αυτό και για να κάνουμε και φιλοσοφική τη συζήτηση. Μήπως το φαγητό έχει κατακλείσει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μας λόγω της ανθρώπινης αλωτρίωσης των μεγάλων πόλεων που πλέον απολαμβάνουμε τα περισσότερα πράγματα μόνοι. Τι είπες τώρα, Βρενίτσε. <laughs> Δεν ξέρω δηλαδή αν ο μπαμπάς μου στην εποχή του που γινόταν χαμός από ό,τι μου έχει πει εκείνη Ξέρεις, είχαν να τα του νόμας μπέτε και... Κοίτα, οι γονείς μας στην εποχή τους είχαν πορνό. Δεν είχαν food porn. Ναι, και κυρίως τους... Εντάξει, δεν ήταν τόσο απελευθερωμένοι, φαντάζομαι, όσο είμαστε εμεί τώρα. Υπήρχαν στερεότυπα, υπήρχαν ειδικά για τι γυναίκε. Αλλά ξέρει, του ένοιαζε πάρα πολύ να κοινωνικοποιηθούν και να γνωρίσουν mm. κόσμο, να πάνε σε πάρτι, να πάνε στι δισκοτέκ, δεν ξέρω πού πηγαίναν τότε. Κυκλοφορούσαν το βράδυ, δηλαδή ήταν έξω από το σπίτι. Δηλαδή, εμένα μπαμπά ναι, μου δεν έμενε ποτέ σπίτι στην ηλικία μου. Έτσι. Τώρα είμαστε λίγο, ξέρει. Έχουμε γίνει όντω λίγο πιο μοναχικοί. Τώρα είμαστε με κατεβασμένα, μεγάλη... με κατεβασμένα, ναι. με κατεβασμένα τα βρακιά. μπροστά από μια οθόνη κινητού, να βλέπουμε. Μπέ να διαλύονται στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Και ακουμπάμε μετά την πίτσα πάνω στην κοιλιά. Έτσι, ναι. Λερώνεσαι κιόλα. Η ζωή έχει αλλάξει προ το καλύτερο. ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Α απόλυτα. <laughs> <laughs> τουλάχιστον να μα φέρνανε την πίτσα. Mm. Εκεί θα το δίνω. Θα έλεγα εντάξει, πολύ καλά. Φαντάσου να έπρεπε να ήμασταν στην τότε εποχή, το 60, το 70, και να έπρεπε να βγαίνουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακέ να τρέχουμε στην δισκοτέκα από εδώ, από εκεί. Κούραση. Απανά. Μια χαρά και ο μας μα έχει κλείσει μέσα. Ναι, τι πιτσούλε μα. Καλημέρα, πίτσα εκεί. Βλέπουμε τι τούρτε να σπάζουν στη μέση, να πετάγει τη σοκολάτα. Ναι, μοιάζει το τόσο να γκουγκλάρουμε porn, να ερχόμαστε σε. Φανταμάτια ψάρια, ορίστε. Να βλέπουμε, θα τρώμε μετά τα μπρόκολα. Ναι. Και μία φορά την εβδομάδα θα τρώμε ό,τι θέλουμε. Οι διαστραμμένοι που θέλουν να δουν διαστραμμένα porn με αχινούς και, <laughs> και ψάρια ομά, δίνουμε εμεί την απάντηση στο αιώνιο ερώτημα που μα ταλανίζει. Σε έξι φαΐ, προφανώ και φα. Προφανώ. Οπότε τελικά, ταση τάση, τάση, κραζουμε κράζουμε-κράζουμε, αλλά το football δεν είναι τόσο κακό. Καθόλου κακό. Mm. Και σκέψω ότι ε, περνάει και ωραία μηνύματα το football. Το, το κανονικό πορνό πολλέ φορέ δεν περνάει πολύ ωραία μηνύματα. σα-ίσα. Yeah. Α -ίσα. Ε, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα, γιατί μπορούμε να επεκταθούμε πάρα πολύ. Μιλάμε μέχρι μεθαύριο για το τι συνειδήσει ε, δημιουργεί και το λένε, συντηρεί. Το πορνό. Οπότε το football είναι ένα αθώο. Πώ να το πω. Είναι αθώο. Τι σου προσφέρει, σου προσφέρει ευχαρίστηση, το βλέπει, Αχρηστική. Πολύ προφανώ τίποτα. Τελικά καταλήγουμε στο ότι είναι πολύ θετικό που υπάρχουν στα ίντερνετ, έτσι, μπιφτεκάκια ζουμερά, αυγά. ζουμερά, πάνε πάνω αυγά, τυριά να ρέουνε, ψωμιά να ενώνονται, σοκολάτες να χύνονται. Χωρίς να εκμεταλλευτούμε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε το podcast, mm -hmm. να μπούμε στο ίντερνετ, ναι. να ειδονιστούμε λίγο και να, είναι με μετά. και να παραγγείλουμε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Μαρίνα. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσε. Παρακαλώ, πίτσε δύο τώρα. Ναι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.